Η φάρσα της ημέρας. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ο κύριος Σπύρος. Ναι, ο ίδιος. Γεια σας. Σας παίρνω από το τμήμα κρατήσεων για μια κράτηση που έχετε κάνει για ένα αυτοκίνητο. Ιταλία. Ναι, στην Ιταλία. Μας έχετε διαβάσει ένα αίτημα, αν χρειαστεί διεθνές δίπλωμα, σωστά. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Το τσεκάραμε το αίτημά σας. Συγγνώμη που απαντάμε τόσο αργά. Απλά υπήρχε μια διαδικασία μέχρι να συνομιλθούμε με την πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη. Θα χρειαστεί να γίνει επικύρωση του διπλώματός σας. Αυτό μπορείτε να το κάνετε στην πρεσβεία της Ελλάδας στη Ρώμη. Δηλαδή, με το που φτάσει στη Ρώμη, καλό θα είναι να πάνετε να κάνετε μια επικύρωση του διπλώματός σας. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι σήμερα το ταξίδι μου. Θα βρω να το κάνω εδώ αυτό. Γιατί δεν θα μπορώ να νοικιάσω αυτοκίνητο με το δίπλωμα του υπάρχον. Δυστυχώς, όχι. Είναι έτσι το τυπικό του πράγματος. Θα πρέπει γιατί να εγώ είχα ρωτήσει. Είναι μια σφραγίδα ουσιαστικά. Δεν υπάρχει κάποια διαδικασία. Και μου είπαν ότι δεν. Ναι, εγώ θέλω να φτάσω 11 η ώρα το βράδυ, ας πούμε. Δεν μπορώ να πάω. Ναι, το ξέρω. Καταλάβατε. Και το αυτοκίνητο το νοικιάζω το αεροδρόμιο. Θα το παραλάβετε το αεροδρόμιο. Ναι, βλέπω εδώ πέρα την κράτησή σας. Ναι. Άρα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος έχει να έχει το διεθνές δίπλωμα. Όχι. Ο οποίος θα μπορέσει. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, είτε μπορούμε να σας το παραδώσουμε στο ξενοδοχείο σας την επόμενη μέρα το πρωί. Δηλαδή, να επιβαρυνθείτε από αυτά τα έξοδα. Τα οποία μπορούμε να αφαιρέσουμε και εμείς από την. Δηλαδή, αν κρατήσει την απόδειξη, μπορούμε να αφαιρέσουμε την τιμή. Να ρωτήσω κάτι, ναι, γιατί παρακαλώ. Δεν γίνεται. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται, ας πούμε. Δηλαδή, έχω νοικιάσει αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα με την Ιταλία υπάρχει θέμα. Τι να σας πω. Με την Ιταλία υπάρχει ένα θέμα γενικότερα. Το οποίο έχει προκύψει και τώρα τελευταία συγκεκριμένα. Όχι μόνο με την εταιρεία μας, είναι με όλες τις εταιρείες νοικιάσεων αυτοκινήτων. Ζητάνε πλέον αυτή τη σφραγίδα, η οποία να εξασφαλίζει ότι είναι διεθνές το δίπλωμα. Εδώ σήμερα μπορώ να κάνω κάτι, μπορώ να. Τι να σας πω, δεν ξέρω αν θα πρέπει να πάτε, αν δοκιμάσετε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα να σας εξυπηρετήσουν. Αλλά δεν νομίζω ότι αστυνομικό τμήμα έχει την αρμοδιότητα να βάλει τη σφραγίδα της διεθνούς χρήσης διπλώματος όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω υπάρχει μια υπηρεσία εδώ, έτσι δεν είναι. Ναι, μισό λεπτό. Πείτε τον κύριο για το αυτό. Για την Ιταλία, ναι, γιατί. Πείτε του να μην πάει σε αστυνομικό τμήμα. Αυτό συζητάμε τώρα. Γιατί αν πάει, δεν θα του δώσουν ποτέ άδεια να οδηγήσει στην Ιταλία. Ναι, επειδή δεν έχουν και ήδη δεν μπορεί να βάλουν σφραγίδα. Είναι μόνο το τμήμα συγκοινωνιών. Καθόλου. Ούτε από ΚΕΠ, επειδή ο κύριος ταξιδεύει 11 η ώρα το βράδυ, φτάνει στη Ρώμη. Να πάει σε ΚΕΠ. Σε ΚΕΠ θα προλάβει όμως να κάνει τη δουλειά του μέχρι το μεσημέρι. Για ρωτήσεις να ξέρει που έχει ΚΕΠ. Έχετε κάποιο ΚΕΠ εκεί κοντά που θα μπορούσατε να ρωτήσετε. Εγώ θεωρώ ότι το ΚΕΠ επειδή δουλεύει με τηλέτυπο, δηλαδή στέλνει το τέλεξ, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να επικοινωνήσει με το Υπουργείο σήμερα. Για πείτε του ξέρει που έχει ΚΕΠ. Έχετε κάποιο ΚΕΠ κοντά στην περιοχή σας για να ρωτήσετε. ΚΕΠ ναι, έχω στο Μαρούσι, έχω κοντά, ναι. Αλλά το ΚΕΠ νομίζω αργή διαδικασία. Έτσι νομίζω και εγώ, ναι, ότι αυθημερών δεν θα σας εξυπηρετήσω. Ναι, παρακαλώ. Να ρωτήσω, έχει ξαναπάει στην Ιταλία ο κύριος. Εσείς στην Ιταλία δεν έχετε ξανανοικιάσει κάποιο αυτοκίνητο. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει ούτε καν αρχείο του. Ναι. Τον έχουν γράψει ποτέ σε ευρωπαϊκή χώρα. Έχετε ταξιδέψει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα να έχετε οδηγήσει, να έχετε κάποια κλίση. Όχι, όχι, δεν έχω. Ωραία, άρα δεν υπάρχει στάδιο. Πρώτη φορά θα οδηγήσει. Άρα πιστεύω ότι μέχρι το ξενοδοχείο μπορεί να οδηγήσει. Δηλαδή δεν θα έχει κάποιο θέμα. Πόσες μέρες θέλει το αυτοκίνητο. Σπάσε ο διάλογο στο ποδάρι του. Εσείς ταξιδεύετε τις 14 μέχρι τις 18, σωστά. Μέχρι 19. Μισό λεπτό να δω εδώ και την κράτηση. 14 με 19. Θυμήστε μου λίγο τον τίποτα το αυτοκίνητο που έχετε κλείσει. 14 με 19. Φιάτ 504 είναι. Φιάτ. Τη νέα γενιά, έτσι. 14-19, ναι, 596 ευρώ. Κοιτάξτε, από τα 596 εμείς μπορούμε να αφαιρέσουμε την τιμή του ταξί. Αν δεν είναι 596. 96 είναι. Όχι, 5-96 μου βγάζει εδώ πέρα. 14-15. Να ρωτήσω κάτι, δεν κάνει κάποια πλάκα τώρα πρωί. Όχι, δεν πρόκειται για φάσα. 14-15, 16-17, 18 και 19 επιστροφή στο αεροδρόμιο, σωστά. Ναι, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 μέρες. Είναι σωστή η χρέωση. Είναι 5,96 μαζί με την έκπτωση. Μισό λεπτό να το ξαναδώ, μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Έχετε κάνει και μία. Έχει πιστωθεί σε πιστωτική. Ναι, παιδιά, επειδή είναι πλάκα και το τέτοιο, ας το πούμε να τελειώνουμε γιατί έχουμε και δουλειές.
Όχι, δεν πρόκειται για πλάκα. Συγγνώμη, θέλετε να καλέσετε πίσω. Δεν σας κάνω πλάκα. Μισό λεπτό να το ξαναδώ, μήπως γίνει κάποιο λάθος. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Εκεί έκτη μέρα. Επειδή έχω όλα τα mail και τα σχετικά. Ναι. Κοιτάξτε, είναι με την έκπτωση στα 99 ευρώ την ημέρα το ΦΙΕ το 500. Επί τις 6 μέρες, επί 6 μέρες βγαίνει 596 ακριβώς. Είναι 99 ευρώ μαζί με την έκπτωση. Ναι, όχι, σωστά το βλέπω εδώ πέρα. 596, σας έχουν στείλει κάποια απόδειξη για 96 ευρώ για χρέωση. Ναι. Έχει... 95 ευρώ για τις 5 μέρες. Για τις 5 μέρες 95 ευρώ. Ναι. Μήπως αυτό το έχετε κάνει μέσω του site. Μήπως έχεις, ναι, ποδήλατο. 90 λίγη τις μέρες. Μήπως ήταν ημερήσια χρέωση και δεν το προσέξατε. Το έχετε κλείσει με πιστωτική για να προλάβω κιόλας. Ναι. Έχει πληρωθεί ήδη δηλαδή. Δεν σας έχει έρθει κάποιος λογαριασμός από την πιστωτική, κάποια ειδοποίηση για τη χρέωση? Ναι, μου έχει έρθει αυτό που σας είπα. Ποδήλατο έκλεισε άνθρωπος, ποδήλατο! Σε όλο λεπτό, κάτι άλλο σας έχουν κλείσει. Από πού μου κάνετε φάρσα, δεν ξέρω μόνο. Όχι, δεν πρόκειται, θέλετε να κλείσω και να καλέσετε πίσω? Σας παίρνουμε από το τμήμα εξυπηρέτησης. Απλά εγώ ανέλαβα το θέμα σας, Παναγιώτου Μπαρζάνης λέγομαι. Αν θέλετε να καλέσετε πίσω και να με ζητήσετε. Θα πρέπει να το δω. Θα πρέπει να το δω λιγάκι το θέμα. Σας έχει σταλεί η χρέωση στο λογαριασμό της πιστωτικής. Προσέξτε, όχι σαν email απαντητικό από την εταιρεία μας, ότι έγινε η χρέωση. Ναι, ναι, ναι. Η χρέωση από την πιστωτική σας ότι έγινε πόσο ακριβώς? 96 ευρώ μου είπατε. 95 ευρώ. 95 ευρώ. Ναι, προφανώς έχει γίνει κάποιο λάθος. Γιατί είναι στα 99 ευρώ το Fiat 500, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα την ημέρα, μαζί με την έκπτωση για τις 6 μέρες που το θέλετε. 14, 15, 16, 17, 18 και επιστροφή 19. Πετάτε το πρωί, πετάτε, έτσι. Άρα είναι 5 μέρες. Έχετε βάλει επιστροφή 12 η ώρα, σωστά, αυτό που βλέπω. Επιστροφή νωρίτερα, όχι στις 12. Μέχρι τις 12 παράδοση στο αεροδρόμιο. Κύριε Βαρζάνη, υπάρχει κάποιο θέμα? Έχει γίνει, ναι, μια χρέωση 8. Ναι, σωστά. Έχει γίνει μια χρέωση 96, ναι, 95 ευρώ για 94,25. 94,25. Είναι λάθος, κύριε, εξηγήστε. Έχετε κάποιον αριθμό κράτησης να μου πείτε, γιατί εδώ... Ναι, βεβαίως. Ωραία. 94,25 για 5 μέρες. Okay, για 5 μέρες φύγει το 500. Ναι, αυτό είναι στα 99 ευρώ. Με την έκπτωση. Η χρέωση αυτή που μου λέτε, συγγνώμη, κύριε, η χρέωση 94,25 είναι για την μία ημέρα μαζί με την έκπτωση για το συνολικό των 5 ημερών. Δηλαδή εγώ τη συνολική χρέωση που έχω εδώ πέρα είναι 5,96. Ναι, εγώ έχω κάνει όλη την κράτηση, υπάρχει ποσό total που λέει 94,25 για 5 μέρες. Για 5 μέρες. Λογικά είναι η προκαταβολή. Θα πρέπει δηλαδή. Φοβάμαι ότι όταν πάτε στο γραφείο, δηλαδή στο αεροδρόμιο, θα σας ζητήσουν να πληρώσετε το υπόλοιπο ποσό για να παραλάβετε το αυτοκίνητο. Αυτό που έχετε πληρώσει εσείς είναι η προκαταβολή. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν νομίζω. Να το διπλό τσεκάρω και να σας πάρω τηλέφωνο μέχρι το. Τι ώρα πετάτε ακριβώς το βράδυ, μου πάτε, έτσι. Ναι, παιδιά, μπορούμε τώρα να τελειώνουμε λίγο με αυτό, γιατί καταλαβαίνω την αστείο. Απλά κι εγώ ταξιδεύω, οπότε. Ναι, έχετε δίκιο. Όχι, αστείο εννοείται. Όχι, δεν υπάρχει θέμα αστείου ή φάρσα. Δηλαδή, αν θέλετε, καλέστε πίσω. Έχω την κράτηση μπροστά μου. Τι να σας πω τώρα. Κοιτάξτε, προφανώς έχετε πληρώσει μόνο την προκαταβολή. Δηλαδή, αυτό είναι η προκαταβολή της μιας ημέρας. Εγώ έκλεισα για 5 μέρες. Τώρα, προκαταβολή. Το λέει ξεκάθαρα. Pick up time Tuesday 14 Απριλίου. Return time Sunday 19 Απριλίου. Όταν πατήσετε στο site, σας είχε μια μικρή επιλογή που λέει pay on custom. Δεν έχετε κλικάρει κάτι τέτοιο? Όχι, όχι. Μάλιστα. Μήπως ήταν κλικαρισμένο από πριν? Τι να σας πω. Συνήθως αυτό είναι δηλαδή η προκαταβολή με την οποία κάνετε την κράτηση. Διασφαλίζετε την κράτησή σας και πληρώνετε είτε cash είτε με πιστωτική κάρτα, όπως εσείς επιλέξετε, στον τόπο παράδοση του αυτοκίνητου. Τελειώνετε να πάρουμε και τα άλλα τα τηλέφωνα, κύριε Παναγιώτου. Τι να κάνουμε, κύριε. Μα πόση ώρα να μιλάτε με τον κύριο? Μα εδώ υπάρχει πρόβλημα. Η χρέωση είναι πολύ. Είναι μεγάλη διαφορά. Είναι 5. Ναι, πρέπει να πάρουμε άλλα 5 τηλέφωνα. Γίνεται χαμός στην Ιταλία.
Λοιπόν, αφήστε να τσεκάρω λίγα και το ζήτημά σας και να σας καλέσω πάλι αργότερα το απόγευμα. Αν προλάβω, γιατί μου φαίνεται πολύ ότι κάποιο λάθος έχει γίνει, σίγουρα. Μήπως έχει γίνει το ίδιο λάθος που είχε γίνει και στην Ελβετία πριν. Στην Ελβετία, ναι, με την κλίση, με το Friedrichstrasse. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Γενικά έχουμε πάρα πολλά θέματα με το. Ναι. Κάντε, τελειώνετε. Τελειώσαμε. Μόλις τελειώσαμε. Ο ίδιος μάλλον εκεί δεν του έφτασε η δικιά του και ήθελε και να συνεχίσει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Ήθελε. Αμάν ρε Σπύρο, αμάν ρε Σπύρο. Πες μου ότι απαντάμε στη φάρσα την άλλη. Ότι είναι προσωπικό σας ζήτημα αυτό. Γιατί μου αρέσει πολύ αυτό. Σπύρο, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά, συγχώρεσέ μας βρε Σπύρο. Καλημέρα, χρόνια πολλά, η αλήθεια είναι στην αρχή λίγο τα χρειάστηκα, ναι. Αλλά μετά άρχισα, ήταν λίγο αυτό το Friedrichstrasse. Ναι. Ήταν Friedrichstrasse. Ήταν λίγο... Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης που... νομίζω σου κάνει φάρσα, έτσι. Σωστά. Α, ο Δημήτρης είναι, Μαράκι. Είναι της ίδιας παρέας, μάλιστα. Της ίδιας παρέας, μάλιστα. Για να καταλάβουμε τώρα, κάποιος έκανε φάρσα σε κάποιον άλλο από την παρέα και τώρα πήγαν να κάνουν και σε σένα, αυτό έγινε. Ακριβώς. Μας άρεσε πολύ μάλλον η φάρσα του άλλου και μου κάνανε και εμένα. Αλλά ξέρεις τι είναι, λίγο που ταξίδευα μαζί με τον Λιανό χθες στο ίδιο αεροπλάνο γυρισμού από τα Γιάννα, γιατί είμαι Γιαννιώτης. Πες μου λίγο, πώς ήταν εκεί με τα τρία τα παιδιά. Μαγική πτήση. Δεν θες να ξέρεις. Ξέρει όλο το αεροπλάνο. Άστο. Δεν θες να ξέρεις πώς ήταν. Θα το θυμάται καιρό όλο το αεροπλάνο αυτό. Δεν υπήρχε. Λοιπόν, ταξιδεύεις κανονικά. Σπύρο, στα 5.96 σίγουρα. Σπύρο, να περάσεις όμορφα. Θα πας σε ζετέ, μη θα πας για δουλειά. Θα πάω για διακοπές. Για διακοπές, να περάσεις πάρα πολύ όμορφα και να επιστρέψεις με το καλό. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Φιλιά πολλά και συγγνώμη. Φιλιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά, Σπύρο. Γεια σας. Σφαίρα 102,2.